αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρουν τον εξής χαρακτηρισμό για το κομμάτι που θα διαβάσουμε. Χρυσό κανόνα του Ευαγγελίου. Το διαβάζω, σχολιάζουμε και έχει ο Θεός. Λοιπόν, εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και εμείν ο πατήρ ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν νηστεύετε, μη γίνεστε όσπε οι υποκριτές, σκυθροποί. Αφανίζουν ζυγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Αμήν γαλέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Σι δε νηστεύουν, άλυψε σου την κεφαλή και το πρόσωπό σου νύψε. Όπως μη φανείς της ανθρώπης νηστεύων, αλλά το πατρί σου το εντοκρυπτό και ο πατήρ σου εντοκρυπτό, βλέπω εντοκρυπτό, αποδόσιση εν το φανερό. Μη θησαυρίζεται ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζουσι και όπου κλέπτε διορίσου και κλέπτουσι. Θησαυρίζεται δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, ούτε κλέπτε διορίσιση και κλέπτουση. Όπου γαλεστεί ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Να το επαναλάβω κι εγώ. Καταρχάς να το πάρω αντίστροφα. Να αναφέρουμε την τελευταία παραγγελία που δίνει. Μη θησαυρούζεται θησαυρούς επί της γης. Όπου σεις και βρώσεις αφανίζει. Λέει, να μην έχουμε επί της γης σαν στόχο μας να θησαυρίζουμε αγαθά. Υλικά αγαθά. Και προφανώς χρυσό και άργυρο. Γιατί λέγει την τότε εποχή υπήρχε κίνδυνος να σκουριάσουν κατά έναν τρόπο, να τα πειράξει η σεις. Ο σκόρος. Ναι, να σκουριάσουν. Και από την άλλη πλευρά αυτοί που είχαν και έχουν είναι στόχος, βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται, ληστών. Τώρα δεν είναι μόνο αυτοί που έχουνε, αλλά και αυτοί που δεν έχουνε. Στόχος των ληστών. Ομιλάει για θησαυρούς. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να κυνηγάει θησαυρούς. Όχι επί της γης, λέει. Αλλά θησαυρούς εν ουρανό. Αυτό ακριβώς το σημείο για θησαυρούς ή θησαυρό το σχολιάζει και ο Απόστολος Παύλος. Έχοντες, λέγει,
των θησαυρών ημών, εν μεστακίνης σκέπεση. Ασφαλώς πρέπει ο άνθρωπος να στοχεύει σε θησαυρό και μάλιστα το θησαυρό εκείνο που δεν μπορεί κανείς να τον αφαιρέσει παρά μόνο εκείνος που το κατέχει. Σεις και βρώσεις δεν υπάρχει να καταστρέψει το θησαυρό αυτό. Ο ίδιος Απόστολος αναφέρει ότι το θησαυρό αυτό τον έχουμε εν τες καρδίες ημών, λέει αλλού. Τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και αυτός ο θησαυρός δεν είναι παρά μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το μυστήριο που συντελείται μέσα μας και δεν το παίρνουμε είδηση γιατί δεν το αντέχουμε, της Αγίας Τριάδος, που στόχο έχει και κατάληξη τη Βασιλεία του Θεού, την οποία ευαγγελίστηκε ο Κύριος εδώ στη γη. Ξεκινήσαμε αντίστροφα το Ευαγγέλιο, από το τέλος προς την αρχή. Να δούμε τώρα γιατί προτάσουμε αυτό. Ασφαλώς αυτό, αν θέλει να πει κάποιος, έχει κάποια γνώμη γιατί ξεκινά από το τέλος, μπορώ να τον ακούσω, ευχαρίστως, να μην μιλάω μόνο εγώ. Ενώ ο Κύριος πάει αντιστρόφως, πάει ο Κύριος. Λέει, καταργάζομαι και λέει ότι να συγχωρούμε τα παραπτώματα των αδελφών μας. Για να συγχωρέσει και ο Θεός τα δικά μας παραπτώματα. Έχετε, μάλλον έχουμε υπόψη μας ότι ο Κύριος αναφέρει, και αυτός είναι χρυσούς κανόν της ειδικής, σε συγχωρώ, με συγχωρείς. Σε συγχωρώ, με συγχωρείς. Είναι τρίπτυχο. Συγχωρώ εσένα, ναι. Συγχωρεί εμένα ο Θεός και έχουμε αγάπη μεταξύ μας. Είναι το μείζον θέμα που έχουμε εδώ στη γη να λύσουμε. Αυτό το φωνάζει η Γραφή ολόκληρη. Πόσο εφαρμόζουμε, ζούμε κάτω από τη κοινωνία της αγάπης, όταν δεν συγχωρώ ένας τον άλλον. Καταρχάς, λέγει, να το έχουμε υπόψη μας, η Αγία Γραφή ίδια, τρία πράγματα μας χρειάζονται. Τρία. Πίστης, αγάπη. Ελπής, ελπής, αγάπη. Έτσι θα φέρεις. Και έχει το νόημα, γιατί αφήνει τελευταία την αγάπη. Η πίστης ξεκινάει για να σε φέρει κοντά με τον Θεό, γιατί είπε άφρονε την καρδία του, ουκέστη Θεός. Ο άφρον, ο άπιστος, δεν υπάρχει Θεός. Ενώ ο πιστός λέει, έστι Θεός, υπάρχει Θεός. Ποιος φέρνει τον πιστό σε επικοινωνία με τον Θεό, τον άνθρωπο δηλαδή, το φέρνει η πίστης. Πίστης, έστι, ελπιζομένων, υπόστασης. Πραγμάτων έλεγχος, με την πίστη λοιπόν, ελέγχουμε, ελπίζουμε εκείνα που δεν βλέπουμε, αλλά είναι υπαρτά. Είναι υπαρτά. Το με ξαναπεί, το ξαναπούμε. Γέροντα, τι είναι η πίστη, ρωτάνε τον Άγιο
Ιάκωβο το Τσαλίκι. Και βέβαια εκείνος λέει, παιδί μου, πίστη είναι εκείνο που εσείς γνωρίζετε, δηλαδή η δύναμη της ψυχής με την οποία ο άνθρωπος ελπίζει να μεταβεί στη βασιλεία του Θεού και με την οποία ελέγχει εκείνα τα οποία ελπίζει. Αλλά για μένα δεν ισχύει, παιδί μου, αυτό. Γιατί εγώ τα βλέπω. Και οπότε η πίστη δεν μου χρειάζεται, αφού τα βλέπω. Πιστεύεις κάτι που δεν το βλέπεις και πρόκειται να γίνει. Ή για ένα πρόσωπο που δεν το βλέπεις και πρόκειται να δεις. Άπαξ και το βλέπεις, δεν σου χρειάζεται η πίστη. Και το βλέπεις. Η πίστη χρειάζεται εκείνο που δεν βλέπεις. Αλλά ελπίζεις να το δεις. Ελπιζομένων υπόστασης. Ελπίζεις να το δεις. Και επίσης ελέγχουμε με την πίστη μέσω της γραφής αυτό που δεν βλέπουμε. Γίνεται αυτό με τη δική μας πίστη, αλλά με τη χάρη του Θεού. Και με τη χάρη του Θεού. Ελέγχουμε. Είναι θησαυρός επίσης, πιστεύουμε ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς και θησαυρώθηκε για να μας σώσει από το μεγάλο κακό της αμαρτίας, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε καν. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αν καταλαβαίνουμε θα κουνιόμαστε και λιγάκι. Τώρα μιλάμε σαν να είναι μια κοινή λέξη η αμαρτία. Ενώ αυτοί που έζησαν πολεμώντας την αμαρτία και τον διάβολο, την βλέπανε ορατή την αμαρτία, την βλέπανε αόρατη την αμαρτία. Ορατή. Ο θησαυρός μας λοιπόν, ο θησαυρός μας, που είναι ό,τι υπάρχει στον ουρανό, αλλά και σε αυτό τον ουρανό εδώ, επί της γης. Υπάρχει εδώ ο ουρανός εδώ μέσα. Και εδώ είναι ό,τι είναι και εκεί πάνω. Γιατί αυτό είναι φτιαγμένο με βάση το εκεί πάνω, αλλά και τα εκεί πάνω είναι εδώ. Και τα εκεί πάνω είναι εδώ. Ο θησαυρός μας είναι μέσα στο σκεύος του σώματος που είναι από όστρακα, από κόκαλο. Ενώ στρακίνης σκεύες. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Η βασιλεία εντός ημών αστεί. Αυτό λέει ο Χριστός. Αυτός είναι θησαυρός. Αυτός είναι ο θησαυρός. Τώρα θέλω να τονίσω κάτι. Έχετε δοκιμάσει μία ημέρα μόνο να περάσει με το θέλημα του Θεού, μία μόνο. Με το Κύριο Σου θέλεσέ μου, που λένε οι πατέρες. Έχετε δοκιμάσει. Για να δείτε τι διαφορά έχει από τις άλλες μέρες που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για να διαπιστώσει το θησαυρό εκείνο που λέμε τώρα. Αλλιώς μένει λέξη που ακούγεται σε αυτή η ηχή χωρίς αντίκρισμα. Οτιδήποτε ακούμε γύρω από τα θεία, αν μένει άκουσμα, είναι άκουσμα. Αν μεταποιείται, τότε είναι έργο. Κάτι πιο απλό. Λέμε, λέει ο Κύριος, μακάρι ελεήμονες, ότι απλό πράγμα, ότι λεθίσονται. Είναι άκουσμα. Είναι εντολή του Θεού. Και είναι γνώση του μυαλού. Εφόσον την ακούμε. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που ζητάει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει, άπλωσε το χέρι σου για να πλώσει ο Θεός το δικό του χέρι. Έτσι πως θα πούμε, πάλι είναι άκουσμα. Θα απλωθεί το χέρι για να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και θα αναφέρω αυτόν τον Άγιο της εποχής μας, που τον μνημονεύει ο Άγιος Μακαριστός Σιατίστης. Τον μνημονεύει. Το έχω πει και το ξαναπώ. Επαναλαμβάνεται αυτό που θα πω.
Επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, πηγαίνω, λέει, έλεγε, γιατί τώρα δεν ζει ο Σετίστης, τακτικά και τον έβλεπα, γιατί τον είχε κατά έναν τρόπο και πνευματικό τον Άγιο Ιάκωβο της Αλίκης. Κάποια στιγμή μου λέει, μιλά πάνω στο «δώσε» για να καταλάβεις πως έλεγε ο Θεός. Αλλιώς θα τα ακούσεις και δεν καταλαβαίνεις ποτέ. Αν δεν γίνει έργο, δεν καταλαβαίνεις. Όλα έτσι είναι όλα. Λοιπόν, «δώσε» μου έλεγε, λέει, για να σου δώσει ο Θεός. Πάρε παιδί μου αυτά τα χρήματα, ας πούμε ένα ποσό, 2.000 ευρώ, π.χ. παράδειγμα. Δώστα σε αυτήν την οικογένεια κάτω, έτσι του είχε πει, γιατί είναι φτωχιά και είχε παιδιά. Τα πήρα και τα πήγα. Μεταβαίνω την επόμενη κυρία, μια εβδομάδα μετά, και επαναλαμβάνει το ίδιο. Τελικά, παρά τις αντιρρήσεις μου, γιατί δώσαμε πριν μια εβδομάδα, τα πήρα για να τα πάω. Πάω και τρίτη εβδομάδα και μου λέγει, πάρε παιδί μου εκείνα τα 5.000, να πας στην ίδια οικογένεια. Μα γέροντα, δεν πήγαμε την περασμένη εβδομάδα. Παιδί μου, σου έχω πει, 5 δίνω, 50 μου στέλνει ο Θεός. Τα πήρα. Δεν πρόλαβα να τα πάρω. Κάποιος κύριος μπαίνει μέσα και του δίνει ένα φάκελο του Αγίου Οικούμενου της Αλίκης. Έλα εδώ, παιδί μου. Πριν δεν το είχε ανοίξει, το άνοιγε μπροστά μου. Κοίταξε και λέει, πρώτη φορά μου έκανε αυτή τη χειρονομία. Και μοναδική. Μου είχε δώσει, είχα βάλει 5.000 και άνοιγε το φάκελο και 50. Δίνεις, σου δίνει ο Θεός. Δίνεις, σου δίνει. Αλλά αυτό το καταλαβαίνω μόνο όσοι κάνουν αυτή τη χειρονομία. Δεν την έκανες τελείως. Ή την έκανες και έπισε να του δώσει τον κακομύρι να φύγει από τη μέση. Δεν θα πάρεις απάντηση. Θα πρέπει να νιώθεις και τη στέρηση. Τη στέρηση. Θα πεις, έχω 10, δεν μου φτάνε, αν τη δώσω δεν πειράζει. Άλλος δεν είναι καθόλου. Έτσι θα πάρεις την απάντηση. Αλλιώς δεν την παίρνεις. Τελείωσε. Και με άλλο τρόπο. Και άλλος τρόπος υπάρχει. Δηλαδή, δίνεις ελεημοσύνη και σου χαρίζει την υγεία, που είναι πιο σημαντικό. Ή φυλάει τα παιδιά σου από τα κακά. Ο Θεός. Πιο σημαντικό ακόμη. Και στο φυλάει ορατά, όχι έτσι με λόγια όπως το λέω τώρα εγώ. Αυτό το βλέπεις ορατά. Το χειροπιάνεις. Σου σώζει τα παιδιά από ένα βέβαιο κακό ο Θεός. Και κάποια στιγμή λέει, και εμείς μπορεί να έχουμε ζήσει τέτοιες περιπτώσεις. Πώς γλίτωσα από εκείνο το κακό. Έχει συμβεί να έχουμε κάνει κάποιο καλό και μπορεί να θυμόμαστε τη στιγμή εκείνη μας πληρώνει ο Θεός. Δεν είναι ο άντε το είπε το Ευαγγέλιο, το έμαθα. Μαθαίνετε αν το περνάς από πάνω. Εγώ όταν συζητάω με ανθρώπους αδιάφορους, το κάνω τακτικά. Έχουν αντίλογο. Ζητάω πιστήρια. Λέω, θα μου πεις αυτή την αντίδραση που τη στηρίζεις και πού τη βρήκες γραμμένη. Εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Πού τη βρήκες γραμμένη, να ξέρω. Εγώ έχω να σου απαντήσω. Και σε απαντάω. Ισχύει, χωνεύτε το, ισχύει, αλλά όχι απαιτητικά. Ισχύει, αλλά όχι απαιτητικά. Δηλαδή, σου δίνω 5, Θεέ μου, δώσε μου 5. Ο νόμος της αντίδοσης. Κάνω, Χριστέ μου, γιατί σε αγαπάω και όχι για να πληρωθώ. Κάνω, Χριστέ μου, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο νόμος σου και μου είδα και το αυτό, χωρίς να περιμένω την πληρωμή από αυτό που λες εσύ. Είναι αυτό που λέει
ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι του είπε του Αβραάμ, πήγαινε το παιδί σου θυσιάσεις. Δεν διατύπωσε εδώ ούτε ένα αρνητικό λογισμό. Πάνω απ' όλα έβαλε και από το παιδί και από τη γυναίκα την εντολή του Θεού και την αγάπη του. Και έκανε το έργο. Αλλιώς δεν γινότανε. Το έβαλε πάνω απ' όλα, κατάλαβε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και από εκεί πέρα ήταν μικρά μπροστά του. Όσο σπουδαία να είναι για μας. Αυτά που είναι αδύνατα για το μυαλό, τα αντιλαμβάνεσαι εκ των υστέρων, τα κάνεις αυτό που σου φαίνεται αδύνατο. Λέγει λοιπόν, ερχόμαστε. Αν αφήνετε τα παραπτώματα, προσέξτε εδώ, υπάρχει ο νόμος αντίδοσης. Δηλαδή, κάνω, μου κάνει. Θα αφήσει και ο πατέρας μας τα παραπτώματα δικά μας. Και προσέξτε κάτι, δεν θα αφήσει όσα αφήνουμε εμείς στον συνάνθρωπό μας. Είναι τα παραπτώματά μας αμέτρητα. Γι' αυτό λέει και το μέγα σου έλεος τα παίρνει και τα σκουπίζει, τα παίρνει από τη μέση. Αντιλαμβανόμαστε, όχι διανοητικά, γιατί δεν μπορεί το γνωστικό μέρος του νου να καταλάβει τι ποιότητα και την ποσότητα του αγαθού που μας προσφέρει ο Θεός, αλλά βιωματικά. Το βιώνεις και εκ των υστέρων και το στέλνω κατά το αντιλαμβάνεσαι και με το νου σου, αλλά εκείνο που συμμετέχει το είναι σου. Το είναι σου που συμμετέχει. Αφήτε λέει τα παραπτώματα. Κανόνας δεν αφήνεις. Τι λέει από εκεί πέρα. Δεν ακούω. Δεν περνάει προσευχή. Κάνεις την προσευχή, μιλάς. Προσευχήθηκα λέει εκείνος που δεν μιλάει στον άλλον. Τι είπες στο Θεό. Αφού σου λέει δεν σε ακούω γιατί εσύ δεν ακούς τον άλλον και δεν το συγχωρείς. Πώς θα σε ακούσω. Αφήνω, αφήνει. Αφήνω, διορθώνεται μάλλον. Διορθώνομαι κι εγώ. Γίνεται αυτό ευεργετικά μέσα στη συνείδηση και στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι από τα μεγαλύτερα ευεργετήματα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και λέει ο άλλος, δεν το συγχωρώ, μου κάνει μεγάλο κακό. Και νομίζει ότι προσφέρει στον εαυτό. Τι να κάνουμε, εγώ σε αυτά τα περιπτώσεις λέω δεν μπορώ να το κάνω κάτι του ανθρώπου, δεν μπορώ να καταλάβει το τι μεγάλο κακό διεργάζεται μέσα στο εσωτερικό του κόσμου. Περνάει και δεν σου μιλάει. Λες, ρε παιδί, κάτσε, άμα καταλάβει ένα λόγος τον άλλον, εσύ που βλέπεις ότι δεν σου μιλάει, περνάει και δεν σου μιλάει. Ξέρω να μπορεί να έχει και προβλήματα στο εγκέφαλό του, έστω και να μην τάχει, αλλά από στραβό λογισμό. Τον ρώτησες αν γνωρίζει πόσο μεγάλο κακό είναι το να μην μιλάς στον άλλο, το ξέρει. Δεν το ξέρει. Γιατί ο Σωκράτης, ο σοφός, ο αρχαίος, λέει δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που γνωρίζοντας συνειδητά κάνει το κακό. Γνωρίζοντας συνειδητά κάνει το κακό. Το κάνει ασυνείδητα. Και να ξέρουμε και ένα πράγμα. Ο πατέρας λένε κάτι άλλο, πιο σημαντικό, οι Άγιοι Πατέρες. Από τη στιγμή που συνέλαβε με το μυαλό το κακό και το δέχτηκε, γραμπώθηκε η λογική. Δεν λειτουργεί. Η λογική είναι ελεύθερη όταν δεν τη δες με εμπάθειες. Όταν βλέπεις τον άλλο και χαίρεσαι, και δεν είναι δεμένη λογική, τότε το δέχομαι. Τότε δεν έχει, ξέρεις, μου έκανες και σου έκανα. Όχι. Τότε τρέχει και λέει, βρέσει, πρόσεξε εκεί πέρα. Διορθώσου λιγάκι. Ή πάει στον Κύριο και λέει, Κύριε, εγώ δεν μπορώ. Σε μαγνώ, βοήθησέ τον, ναι. Αυτός δεν το καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει τώρα. Δεν το καταλαβαίνει το κακό. Ώστε δεν μπορεί να του πει, πάρε σου δίνω συγγνώμη τ' άλλο. Εσύ που καταλαβαίνεις και νιώθεις ότι κάνεις κακό,
Γύρισε και πες συγγνώμη. Γύρισε και πες συγγνώμη. Κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι εύκολο να του πεις στα αρμονούς, στα καλά καθόμενα, συγγνώμη που σου έκανα κάποιο κακό. Αν πούμε κάτι τέτοιο, είμαστε λάθος. Γίνονται βήματα. Σου έκανε κακό, άντε κρατάς μέσα σου αυτό που σε τεινάζει στον αέρα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, μου λόγει το κακό μετά, λέει ο Γιώργης Παΐσιος, μου λόγει το κακό. Συμμαζεύεται μέσα του και με την πορεία της ζωής και με την προσευχή, λακίζει και φεύγει και λυτρώνεσαι και μετά λες, γεια σου, τι κάνεις, δεν μπορείς κάνει τίποτα. Εκεί είναι η ουσία. Μιλάς και στον συνανθρωπό σου και στον Κύριο, γιατί δεν μπορείς, επειδή σου κάνει κάτι που εσύ το θεωρείς κακό, και προχωράει λίγο, 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 λίγο. Όλα τα κακά λύνονται με παιδεία. Ορίστε, κύριε Τάκη. Ένα παράδειγμα για αυτό που λέτε. Να πεις. Κάποιος. Δυνατά, για να πούμε όλοι. Μου έτυχε εμένα. Σε έβρισε. Μου έτυχε εμένα. Ναι. Κάποιος με έβριξε μπροστά σε άλλους. Ναι. Εγώ, σαν άνθρωπο. Όπως συνήθως, ναι. Εξοργίστη. Δεν λέω ότι το δέχτηκα με απάθεια. Του λέω, δεν τρέπεσαι λιγάκι να λες τέτοια κουβέντα για μένα. Τέλος πάντων, πέρασα μέρες και πήγα εγώ ο ίδιος και του είπα σ' αγαπάω πολύ στη γιορτή του και τα χασε, δεν ήξερε τι μου πει χίλια συγγνώμη. Λέει, δεν το είπα στα σοβαρά για σένα, χάρη να αστείους το είπα. Και από τώρα που με βλέπει, σαν να βλέπει τον παράδεισο μπροστά του και με αγκαλιάζει και με φυλάει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συγγνώμης. Αυτός που φωνάζει από εδώ μέσα και ο Κύριος που λέει «Α, συγχωρείτε, θα συγχωρεθούν», αλλά και ο Απόστολος Παύλος λέει «Γι' αυτό που πες εσύ τώρα μιλάω, μη νικώ, να μην νικάς το κακό με το κακό». Εν το κακό, έτσι, με το κακό. Αλλά νικώ, να νικάς, το κακό εν το αγαθό. Αυτό συνέβη με αυτό που πες εσύ. Μία, δύο, τρεις, ο άλλος λυγίζει. Σου λέει, κάτσε, τι κάνω εδώ πέρα. Τελείωσε. Λοιπόν, ερχόμαστε. Λυτρωμένες ψυχές, λυτρωμένα μυαλά και όχι γαζωμένα με δεσμά, γερά, είναι εκείνα που έχουν επικοινωνία με τον λυτρωτή, που λυτρώνει ψυχή και νου, γιατί πάνε μαζί αυτά, όταν αφαιρεί από μέσα τα αγκάθια ο Κύριος, βλέπεις τον άλλον με τα μάτια τα καλά και από εκεί πέρα, όπως λένε οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αφού είσαι τα μάτια τα καλά, στον καλό όλα είναι καλά και τα στραβά ακόμη. Συνέχεια ο Κύριος λέει, όταν νηστεύετε, να μην λέει βάζετε αρώματα, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Να, ώστε οι Εβραίοι νηστεύανε και το δείγανε. Οι υποκριτές, οι Φαρισαίοι, δείγανε. Σήμερα νηστεύω. Έτσι και το δείγανε. Με μια δημασία, με το πρόσωπο που το λούζανε και το καθαρίζανε και λοιπά. Το λέει ο Κύριος με το πράγμα εδώ. Λέει ο Κύριος, όχι. Μάλλον αφήνανε το πρόσωπο άπλυτο αυτή. Yeah. Γιατί λέει ο Κύριος, μην κάνεις αυτό που κάνει οι Φαρισαίοι, σύ δεν νηστεύον, άνοιψε σου την κεφαλή και το πρόσωπο σου γύψε. Να βγεις καθαρά έξω και όχι έτσι τους Εβραίους. Εδώ δηλαδή ο Κύριος λέγει ότι ό,τι καλό γίνεται, ούτε και εσύ καλά καλά να μην το ξέρεις. Ούτε και εσύ καλά καλά να μην το ξέρεις. Αλλά ποιος δεν το ξέρει, Τάκη, ποιος δεν το γνωρίζει. Ο πατήρ σου είναι το κρυπτό. Ε? Ναι, βέβαια. Να το γνωρίζει ο πατέρας σου, Θεός. Μόνο, μόνο. Εν το κρυπτό. Να είναι κρυφό. Το ίδιο λέει και την νοημοσύνη. Όχι, λέει φανερά, κρυφά. Άρα το καλό δεν θα πάρει σημαία. Δεν θα βαδίσει με προκάτ να δείξει ότι να
Εγώ εδώ κατοικώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αφανές το κατώ. Γιατί είναι θησαυρός, όπως το λέει μέσα, θησαυρός. Και θησαυρός τι κάνει, κρύβεται για να μην το κλέψουνε, λέει. Ο θησαυρός, το λέει Κύριος, κρύβεται για να μην το κλέψουνε. Άρα, φυσιολογικός άνθρωπος σαν τους άλλους, δεν θα φαίνεσαι καθόλου στα έργα τα αγαθά, δεν τα ξέρει μόνο ο Κύριος, και αυτός είναι ο θησαυρός σου. Θησαυρός σου. Το διαβάζω, το κατακούσετε λιγάκι πως το λέει ο Κύριος τόσο ωραία. Λέγει λοιπόν, λέγει, «Σι δε νηστεύον, άλυψέ σου την κεφαλή και το πρόσωπό σου νύψε, όπως μη φανείς της ανθρώπης νηστεύον, αλλά το πατρί σου το ενδοκρυπτό, και ο πατήρ σου ενδοκρυπτό αποδόσισι εντοφανερό». Και ο πατέρας σου που σου βλέπει, που σε βλέπει, θα κάνεις όλα κρυφά, τα έργα, τα θεία, θα σε πληρώσει φανερά. Πότε θα μας πληρώσει φανερά? Τη Δευτέρα, την παρουσία. Άσε που πληρώνει και εδώ. Μια φορά πήγαινα, ήμουν στο λεωφορείο μέσα. Τέτοιες μέρες και λίγο παραπέρα θα ήταν, τα παλιά λεωφορεία, ήταν 5-6-7 μέτρα πόσο ήταν τα μπλε. Τελευταίο κάθισμα ερχόμουν και ήταν και ο μακαρίτης, ο γιατρός του Παπασπύρου, ο Γιάννης. Ευλογημένη ψυχούλα. Δεν έκανε πολλά καλά για εκείνος. Πάρα πολλά καλά. Λοιπόν, μου λέει, Κωστάκη, είμαι παιδί τότε εγώ, αντιλάμα 30 άρης. Έλα να σου πω. Συζητάγαμε κάπου στο Παιανία, είμαστε και βρούμαστε κορομπή. Η Εκκλησία ζητάει να κάνει νηστεία ο άνθρωπος. Εμείς οι γιατροί βάζουμε ένα άλλο όνομα, λέει. Τη λέμε δίαιτα. Για να έχει υγεία. Του δίνουμε μία δίαιτα για να έχει υγεία ο άνθρωπος. Δεν ξέρει ο κόσμος πόσο καλό κάνει νηστεία που εμείς την ονομάζουμε δίαιτα, λέει. Γιατί. Μου είχε μείνει στο μυαλό. Δηλαδή η νηστεία που πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να την κάνουν και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί τη βλέπουν με το αριστερό μάτι, όχι με το δεξί μάτι. Ότι το βλέπεις με στραβό λογισμό, τελείωσε. Είναι αδύνατο να το κάνεις. Ότι το βλέπεις με δεξί λογισμό και προχωράς και ζητάς και από ψηλά τη βοήθεια, γίνεται άνετα. Μου λέγε κάποιος, Θεός κορέστον και αυτό, είχε μηχανήματα που στον κομπρεσέρ. Ότι το διάλογο του μου το έλεγε, Κωστάκη, έχω έναν πανεμορρογίτη που δουλεύει το κομπρεσέρ και είναι μισή μερίδα άνθρωπος. Λέει. Νηστεύει τις αρακουστίες, δεν τρώει λάδι καθόλου και δουλεύει κομπρεσέρ, μου λέει. Δουλεύει κομπρεσέρ, το δικό μου κομπρεσέρ, το δικό του δουλεύει κομπρεσέρ. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν κάνεις με αγάπη κάτι, σε βοηθάει και από ψηλά και όταν είναι καλά, δεν σε αφήνει, σου δίνει δύναμη πολλαπλάσια. Και αυτό το βγαίνει εκείνος που το ζει. Ο άλλος που το βλέπει λέει, δεν μπορώ να νηστέψω και τρώει του κόσμου τα φαγητά. Ο άλλος δουλεύει το λάδι και σου λέει, δόξα τω Θεώ, ζω μια χαρά. Δεν είναι θέμα αδυναμίας ανθρώπου. Είναι θέμα πίστεως και αιτήματος από το Θεό. Κάθε αγαθού. Γιατί λέει, τι λέω, πας, πάν δώρη ματέλειων, άλλο θέλεστη καταβαίνουν. Δεν είναι δικό μας. Το ότι είμαστε όρθιοι δεν είναι δικό μας. Το ότι βλέπουμε δεν είναι δικό μας. Το ότι κάνουμε κάποιο καλό δεν είναι δικό μας. Από ψηλά όλα έτσι. Δεν το έχουμε χωνέψει και το πράγμα. Ώστε να λέμε κάθε ώρα και στιγμή, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Κάπου είχα πάει σήμερα, τώρα το απόγευμα, με ένα γνωστό μου. Είδα δύο παλικαράκια εκεί πέρα, σε ανοίγω συζήτηση. Τόσο καλό πρόγραμμα ήταν, άγνωστα. Τα ανοίγω, μου αρέσει, ανοίγω συζήτηση.
Λέω, γέρος είμαι τώρα, να μην πω μια κουβέντα για τον Χριστό. Και με ακούγανε μια χαρά οι άνθρωποι. Ζητάνε άνθρωπο να τους πει κάτι, όλοι οι άνθρωποι. Όλοι, ειδικά την εποχή αυτή, μεγάλη δουλειά. Αυτός ονομάζεται θησαυρός. Έχεις θησαυρούς μέσα σου που δεν είναι δική σου και το καταλαβαίνεις. Έχεις ταπείνωση. Με ταπείνωση πρόσφερε τους. Το καταλαβαίνει ο άλλος. Αν είναι με εγωισμό, πάλι το καταλαβαίνει. Στα κουμπανάει στα μούτρα ο άλλος. Έτσι είναι. Βλέπει. Και θα να θυμηθώ κάτι τώρα από τον Άγιο Πορφύριο. Θα το πω. Μπορεί να το έχω ξαναπεί. Θα το πούμε πόσο μας είναι πολύ καλό αυτό. Μου έφερε, λέει ένας γιατρός που είχε τα, πώς θα λέγαμε αυτό που είχε τα 10 παιδιά που σκοτώθηκε η κόρη του, ο οφθαλμίατρος, Χατζηθανάσης. Ναι, λέει, μου έφερε στο γιατρείο ένας άντρας στη γυναίκα του, χτυπημένη στο μάτι. Προφανώς εννοούσε το, όχι το οφθαλμιατρείο, αλλά την κλινική που ήταν. Ναι. Για γιατρέα, να κοιτάξεις. Την παίρνω, τη βάζω μέσα στο γιατρείο και αρχίζω να ζητάω το όνομα, την ηλικία, πώς ήταν, γιατροί, όλοι οι γιατροί. Εκείνος λέει, είχε βάλει αυτή και άκουγε. Κάνει κράπ την πόρτα και ορμάει να με χτυπήσει. Το λέγε του Αγίου Πορφυρίου, που ήταν ζωή αυτό. Και ευτυχώς λέει που είχα το νοσοκόμο παρεστεί και του πιάνει τα χέρια και τα κινητοποίησε. Και του λέει, γέροντα, μα εγώ δεν του έκανα τίποτα του ανθρώπου, λέει. Με ποια αιτία, λέει. Ορμάει να με χτυπήσει και την πόρτα. Όχι, του λέει. Εσύ φταίς, του λέει. Γιατί πες μου, όταν τον είδες, πέρασε λογισμός κακός για τον άνθρωπο εκείνο από το μυαλό σου. Ναι, λέει, αυτό είπε. Αυτό επέδρασε αυτόν. Έχει τόση δύναμη ο κακός λογισμός. Και εμείς το καταλαβαίνουμε το πράγμα. Είναι ζημιά μεγάλη στον άνθρωπο. Ο στραβός λογισμός για τον άλλον. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και το γράφει ο ίδιος ο γιατρός. Και το γράφει σε βιβλίο μέσα. Του Αγίου Πορφυρίου. Μου έκανε εντύπωση. Για κοίταξε, λέω, ρε παιδί. Γιατί μου είσαι άσχημα ο άλλος. Εγώ δεν το έκανα τίποτα. Δεν είναι έτσι. Μιλάς και με το μυαλό σε εσωτερικά και το μήνυμα πάει το στραβό. Γι' αυτό και αυτοί που έχουν κακιά ψυχή, θα λέγαμε, δεν έχουν κακιά ψυχή, αλλά δεν καταλαβαίνουν, που είναι φθονεροί, λέει, με, πώς το λένε, με μάτια σε λένε. Έχει μέσα του κακό που εξωτερικεύεται. Και κάνει κακό. Πώς το κάνει το πράγμα. Βασκανία. Λέει, έχω διαβάσει ένα βιβλίο, νέος, σε ερμηνεία των ψαλμών, αλλά δεν θυμάμαι πού ακριβώς, πώς οι φθονεροί κάνουν κακό στον άνθρωπο. Λέει, με είδε και με πολλά το κεφάλι μου, παραδείγματος χάρη. Λέει, τι κάνει η αλεπού όταν δει το πτηνό τικότα στο δέντρο. Απλώς το κοιτάζει. Αλλά έχει τόσο δυνατή φωσφορίζουσα στο μάτι της, και επειδή είναι πονηρή, έχει κακία μέσα της, πετάει κάτω το πτηνό, την κότα. Μόνο με το μάτι. Πέφτει. Τη ζαλίζει. Και ορισμένοι άνθρωποι έχουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία μέσα. Και το φθόνο, την πονηρή από όσο γενεκού, την κακία και φωσφορίζει ζαΐρ ταυτόχρονα. Λέμε λοιπόν το κακό δεν είναι μόνο όταν γίνεται, αλλά και όταν το σκεπτόμαστε κακό. Και αυτός είναι υλικό μες στην ψυχή που κάνει ζημιά και σαν αυτό που το έχει και στον άλλον, αλλά και το καλό, τα αγαθά του Ευαγγελίου, που είναι θησαυρός, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και αυτά μεταφέρονται. Τα μυρίζεται ο άλλος μία ώρα μακριά, λέει αυτό, αυτού λέει ο αέρας, η άβρα του, όπως λένε πολλοί, είναι πάρα πολύ όμορφη. Ζούμε, το ξέρετε, καλά ή κακά, με τα προσδιοριστικά στοιχεία, τα καλά ή τα κακά που έχουν μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν,
πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο θησαυρός του Κυρίου που είναι μέσα στις γραφές δεν είναι μόνο υλικό γραμμάτων για γνώσεις, αλλά είναι υλικό για μεταποίηση ψυχών, για να αλλάζουν. Και πώς γίνεται, πέστε μου τώρα εσείς. Έκανα έτσι το άμπλετ και βλέπω μια μοναχή και μια γυναίκα. Λέει, πόρνη ήταν η γυναίκα, έγραφε. Και η μοναχή ήταν πρώην ταξί οδηγούσε. Αλλά ήταν πολύ χριστιανή γυναίκα. Την είδε, σταμάτησε, της ανοίγει συζήτηση. Λέει, τι ανοίγει συζήτηση με εμένα, εγώ είμαι πόρνη γυναίκα, λέει. Με μένα τι δουλειά έχεις. Στάθηκε, τη ζήτησε λίγο το μετάλλο για να ξέρουμε ότι δεν είναι όπως νομίζουμε. Αυτή κάποια στιγμή λύγησε η πόρνη και λέει, αλλά θέλω να έρθω μαζί σου, της λέει, στη γυναίκα που είναι το ταξί, σπίτι σου. Την οδήγησε στο σπίτι, λέει, θέλω να μείνω εδώ, αλλά θα με κυνηγήσουν αυτοί που, εκεί που δούλευα και θα με σκοτώσουν. Του λέει στο ταξί μέσα, στο τάμπλετ μέσα που το έβλεπα. Η μοναχή τα φυγείται. Συνέχεια λέει, κάθισε ένα διάστημα, τη φύλαξε και την πάντρεψε. Ποια δύναμη άλλαξε αυτή τη γυναίκα, σας έλεγα. Η θησαυρή που είχε η κοπέλα που είναι τώρα μοναχή, είχαν τη δύναμη να μεταποιήσουν τη γυναίκα, η οποία και παντρεύτηκε και έκανε και παιδιά. Όχι μόνο αυτή, αλλά και την Οσία με την Αιγυπτία, την έκανε από διευνή ετέρα, την έκανε Οσία, πρότυπο Αγίας μέσα στην Εκκλησία. Πρότυπο μετανοίας την έχει διευθυνσία. Επαναλαμβάνω, τίποτα δεν καταλαβαίνετε από την Αγία Γραφή με απλό το μυαλό. Αλλιώς ήταν μόνο από το μυαλό η γριούλα από ένα γράμματι, δεν θα είχε συμμετοχή καμία με τη Γραφή, ούτε με την Εκκλησία. Αλλά κάτι το αόρατο που ισχύει μέσα και το οποίο το προσλαμβάνεις στην πράξη, τότε το καταλαβαίνεις. Όχι με το μυαλό, ούτε απλώς με την ανάγνωση. Χρειάζεται και το μυαλό και η ανάγνωση, αλλά μεταποίηση. Ελεείς σε ελεεί. Λες καλό λόγο, ακούς καλό λόγο. Αυτό είπαμε, ισχύει νόμος αντίδοσης. Και ο Κύριος αυτό είπε. Λέει, δώστε για να σας δώσω. Αλλιώς, παιδιά, όταν ανοίξει μια συζήτηση με κάποιον, ρωτήστε και πέστε του, από άλλα πολύ απλά, που έχει αντιρρήσεις. Πού στηρίζεις αντιρρήσεις σου. Άμα σου πει, γιατί η συζήτηση επιχείρημα είναι, δεν πάω γιατί είναι παπάτη στην εκκλησία και αυτοί φταίνε, δεν πάνε καλά. Δεν είναι λογισμός ότι φταίνε οι παπάδες. Όχι, είναι λάθος. Γιατί, εμένα μου λένε, δεν με ενδιαφέρει ο ιερέας στην ποιότητά του, με ενδιαφέρει αυτός που είναι αρχηγός στην εκκλησία μέσα. Αρχηγός είναι ο Κύριος. Αλλά ο αρχηγός έχει και τα εκλεπτά μέλη μέσα στην παρέα. Γιατί κοιτάς τα εκλεκτά μέλη, αλλά που μπορεί να βρεις κάποιον που να παρατυπεί ή κάποιους που να παρατυπούν μέσα στον χώρο αυτό και να βάζεις αυτά για πρότυπα και να παίρνεις τα άλλα πρότυπα. Τόσοι Άγιοι που είναι ζωή και που έφυγαν τώρα κοντά οι Άγιοι, γιατί τους παίρνεις να τους δεις. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει, δεν φταίνε αυτοί. Φταίει κάτι άλλο μέσα σου. Παραλαμβάνω. Εφόσον δώσουμε, πάρουμε. Δίνουμε άφεση, παίρνουμε άφεση. Δίνουμε έλεος, παίρνουμε έλεος. Δίνουμε φως, παίρνουμε φως. Γιατί όλα αυτά εδώ φως είναι. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, λέει, τότε εάν αυτό που έπρεπε να είναι φως, δεν σου είναι φως, είναι σκοτάδι, άντε να βρω εγώ τότε το σκοτάδι σου πόσο είναι, λέει. Του λέει η Γραφή.
Εάν το φως το εσύ σκότωσες τι, το σκότος πόσο πρέπει να είναι. Και μετά να σου μιλήσει, να σου πει αυτό για τα διαμπορεί, πώς είναι δυνατόν. Η δικαιολογείται να μη σου πει κουβέντα ή να σταυρίσει, που λέει ο λόγος. Δεν δικαιολογεί να βρίσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πει ότι δεν τα δέχομαι. Για να τελειώνουμε. Να δούμε τι ώρα είναι, σας κράτησα πάρα πολύ. Εντάξει, τελειώνω τώρα. Λέγει λοιπόν, τελειώνω το κομμάτι, να ξέρουμε ένα πράγμα. Ο στραβός, το πω απλά, ή ο τυφλός, μπορεί να δει τον κόσμο έξω. Όχι. Αυτός όμως που έχει μάτια, δεν μπορεί να πει, δεν βλέπω, παρά μόνο να βάλει πόδια. Στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, αυτό που κυρίως τον κάνει να βλέπει, τα εξωτερικά, τα μάτια. Αν είναι η γη, βλέπουν τον εξωτερικό κόσμο. Αν είναι εσωτερικά, είναι τα άλλα μάτια. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, πρόσεξε πως το φως που πρέπει να έχεις, τα μάτια να είναι καθαρά, δεν βλέπω εκείνο σκοτάδι. Και φταίει εσύ, δεν φταίει το φως που είναι απ' έξω. Το φως υπάρχει. Αλλά δεν έχεις μάτια εσύ να το δεις. Οι συνάνθρωποι μας δυστυχώς, δεν θέλω να καταλάβουν ότι με κεφαλαία είναι μπροστά μας ο Κύριος και φωνάζει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Αφού δεν το καταλαβαίνουνε, στο σκοτάδι θα βαδίζουνε και στο σκοτάδι θα περπατούνε. Και από το ένα λάκκο στον άλλο λάκκο θα πέφτουνε μέσα, αφού δεν βλέπουνε. Όσοι έχουμε φως στον Κύριο, τον ακολουθούμε. Ακολουθώ να μην, που μείνει εν τη σκοτία, Αλέξη, το φως της ζωής. Αμήν. Τι βάζουμε. Να τελειώνουμε. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ, Το θέμα μας είναι ο θησαυρός μας. Τώρα είπαν θα αλλάξει η ώρα.